ακόμα νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει και εγώ δεν πάω πουθενά χωρίς την αστρολόγο μου, Βιργινίτσα μου. Κοριτσάρα μου, γλυκιά. Βιργινία Λεούση εδώ κοντά μας, όπως κάθε Δευτέρα έχουμε πει. Τι ωραίο που είναι αυτό, τι όμορφο έτσι, που μπράβο, είναι. Να βάλουμε και τα ωραία μας, να το σορτί με το παιδί πάνω. Ναι, εννοείται, να εγκληματιστούμε. Αυτή η εβδομάδα έτσι, όχι εγκληματολογικά ενώ από θέμα κλιματολογικών συνδικών, αστρολογικά είναι καλή εβδομάδα, είναι η δεύτερη μας εβδομάδα. Η εβδομάδα για μένα και για σένα, επειδή ξεκινάει με πανσέλινο εχθές και η σελήνη είναι ακόμα στον κρυό. Ξεκινάει με εντάσεις και μεγάλη εγκληματικότητα. Εμείς γιατί δεν έχουμε καμία ένταση. Εμείς είμαστε χαλαροί. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίους καλεσμένους εδώ. Πέρασε να κάτσεις στη θέση σου. Θέλω να σας πω ότι στη σημερινή εκπομπή η Βιργινία Λεούση, η επόμενη συνεργάτη δάμου που θα έρθει μόλις τώρα κοντά μου, η Ειρήνη Σπυρίδη, παρακαλώ πολύ, Ειρήνη μου. Γεια σας, γεια σας. Τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Τι σας έχω σήμερα. Ωραία πράγματα. Ναι, ωραία πράγματα. Λοιπόν, η Ειρήνη Σπυρίδη που θα είναι εδώ κοντά μας από την στήλη οικονομικές συμβουλές και λύσεις, αλλά και στο επόμενο μέρος κοντά μας, γιατί η Ειρήνη θα πρέπει να φύγει να κάνει ένα εξωτερικό θέμα, γιατί έχει και το site, έχει και τη δική της εκπομπή. Εσύ διώκετε και τις δικές σας εκπομπές. Τα παλάτια των άστρων. Καλά, θα κάνουμε αφιερώματα και για αυτό. Και το μεταξύ μας η δική σου εκπομπή. Ναι. Οπότε ετοιμάζετε και τα δικά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με βοήθησες πάρα πάρα πολύ. Εγώ είναι χαρά μου τέτοια άτομα να είμαι δίπλα τους. Μου έδωσες ιδέες. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα να πω την αλήθεια. Απλά δεν ξέρω το τι κατάφερες. Όχι, είναι με το που μπαίνει μέσα κατευθείαν αυτό θα κάνεις. Ναι. Λοιπόν, έχεις δίκιο αυτό λοιπόν, θα κάνω. Λοιπόν, η Βιργινία Λεούση όπως κάθε Δευτέρα με τα ζώδια της εβδομάδας θα παραμείνει κοντά μας για να προβλέψει και αστρολογικά και τη μοναδική καλεσμένη μας. Θέλω να πω ότι αμέσως μετά κοντά μας από τη μαγειτική στη η Μαρία Πανταζή, με μια πραγματικά μοναδική πρωταθλήτρια, τη Βασιλική Μητλούση που είπαμε ότι είναι τρεις φορές σε Ολυμπιάδα και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ αγγελικό πλάσμα, θα το δείτε, παιδιά, είναι καλό παιδί, αλλά όμως είναι πάρα πολύ μαχητική άσχετα αν δεν είναι πάνω σε ρινγκ, γιατί τρεις φορές Ολυμπιάδα, συγγνώμη, αλλά και η γυναίκα θέλει πολλά κότσια για να πας. Όλα αυτά εδώ με τη Μαρία Πανταζή με κοιτάς έτσι λίγο πολύ, με κοιτάς σαν να σου μιλάει ο μπαμπάς σου ένα πράγμα. Ότι και καλά σου κάνω μάθημα. Προετοιμαστείτε, ντυθείτε, να είστε δύο κούκλες και οι δύο ξανθιές και σε λίγο θα είστε κοντά μου. Και έρχεσαι στο ring. Είναι ένα τηλεοπτικό ring αυτό να το ξέρεις, Μαρία. Μην νομίζεις ότι η τηλεόραση δεν είναι σκληρό ring. Το ζήσες πέρσι. Και τώρα, ειδικά με τις άδειες. Καλά, ναι. Αλλά εντάξει, αυτό για όλο τον κόσμο ελπίζουμε να λήξει και να τελειώσει. Ναι. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω. Βιργινία, θα μας πεις και τα ζώδια. Έχουμε πολλά για σήμερα. Θα πω ότι, αγαπημένοι μου φίλοι, εχθές ήταν η Πανσέλινος στον άξονα κρύου ζυγού. Προβληματίστηκε κρυός ζυγός, εγώ καιρός και καρκίνος. Έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα διότι συμμετέχει και ο Άρης από τον εγώ καιρό και θα συμβούν πολλά και διάφορα γεγονότα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η γλυκιά Αφροδίτη περνάει στον Τοξότη, όπου η γλυκιά Αφροδίτη θα δώσει στις φωτιές και στον αέρα το έναυσμα να κάνουν πολλά και διάφορα. Ενώ στις 20 θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, είναι τα γενέθλια της αγαπημένης μας, στις 20 ωραία. Θα τα γιορτάσουμε. Όπως πρέπει. Λοιπόν, λοιπόν, ο Ερμής είναι σε αντίθεση με τον ουρανό, δηλαδή ο πλανήτης Ερμής από το ζυγό και ο ουρανός από τον κρύο είναι σε αντίθεση και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τι υπογράφουμε και τι συμφωνίες κάνουμε, διότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ταραχές και εξαπατήσεις. Να μην ξεχνάμε ότι ο Άρης, ο πλανήτης του κρύου, είναι στον εγώ καιρό που δημιουργεί πολύ μένος θυμό και εντάσεις. Ας πάμε όμως να δούμε ένα-ένα τα ζώδια. Πάμε έτσι να δούμε τα πρώτα έξι ζώδια. Αμέσως μετά, για να αλλάξουμε λίγο κλίμα, θα δούμε τι έχει ετοιμάσει η Ειρήνη από τη στήλη της και θα συνεχίσουμε στο επόμενο ζώδιο που θα έρθουν οι καλεσμένοι κοντά μας. Πάμε λίγο να δούμε τα έξι πρώτα ζώδια, έτσι επιτροχάδι. Οκ, λοιπόν, φίλοι κρύοι, ο μήνας αυτό. Συγγνώμη, ξανά από την αρχή. Για πες. Η εβδομάδα αυτή ήθελα να πω, μέχρι τις 23 θα είναι άκρος επικίνδυνη για πολλών ειδών καταστάσεις και γεγονότα. Θα πρέπει να μαζέψετε το μυαλό σας και να το βάλετε σε τάξη. Ευνοείστε βέβαια με την βοήθεια του Δία από το ζυγό και του Άρη από το ζυγό. Στις 20, όπως είπαμε, θα είναι αντίθεση του ζωδίου σας με τον Ερμή και θα πρέπει να είσαστε προσεκτικοί, να μην ταράξετε και να μην δημιουργήσετε εντάσεις τόσο στο περιβάλλον το οικογενειακό όσο και στο επαγγελματικό.
Οι Ταύροι, φίλοι Ταύροι, το πλανητικό σκηνικό σας δίνει δύναμη και ενέργεια. Θα πρέπει να προετοιμαστείτε για να δεχτείτε γεγονότα και καταστάσεις. Πολλοί από εσάς θα βάλετε σε τάξη γεγονότα και θέματα που εκκρεμούν, κυρίως στον οικονομικό τομέα, ενώ δεν αποκλείεται με τη βοήθεια της Αφροδίτης που μέχρι σήμερα και αύριο βασικά είναι στο Σκορπιό, γιατί μετά μετακομίζει στον Τοξότη, να δώσετε τέλος σε κάποιες εκκρεμότητες συναισθηματικές που έχετε. Είσαστε το πιο κοινωνικό και το πιο συναισθηματικό ζώδιο. Με τον Άρη στον εγώκερο θα προσέξετε, γιατί τα νεύρα σας είναι σε έξαρση και μπορούν να δημιουργηθούν πολλά προβλήματα χωρίς να υπάρχει λόγος. Βεβαίως. Διδυμάκια, αγαπημένα διδυμάκια, το πλανητικό σκηνικό για σας θέλει έμπνευση. Στοργή και προδέρμ θα λέγαμε, να διαφημίσουμε και την προδέρμ. Τα πράγματα για σας είναι πολύ καλά, θα έλεγα, ύστερα από τα τόσα που περάσετε με την ανάδρομη πορεία του πλανήτη σας. Εκμεταλλευτείτε νέες γνωριμίες. Η Αφροδίτη μετακομίζει στον Τοξότη εξάγωνο με τον ήλιο σας και θα γίνουν καλά πράγματα και γεγονότα σε ό,τι έχει σχέση με το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά και τα ερωτικά σας. Να περιμένετε τα βέλη του έρωτα να σας χτυπήσουν. Αυτό πώς το περιμένουμε, όλοι, όχι μόνο αυτοί που είναι σε αυτό το ζώδιο. Αλλά αυτοί ας το περιμένουν καλύτερα. Ναι. Είναι, με ποια ζώδια, τι είναι διπολικά τα περισσότερα άτομα, με την καλή έννοια, δεν κατηγορώ. Πάνω ότι είναι εξαιρετική. Σαφώς. Έχω μία τρελή γραμματέα, η οποία κάθε μέρα φοβάμαι με απολύσει. Θα οδηγήσει και σου επιθέτει, Λεούς. Ποια ζώδια ταιριάζουν οι δίδυμοι. Κοίταξε να δεις αυτό, μια και το αναθέτεις, να το πούμε έτσι, δεν μπορούμε ακριβώς να πούμε ταιριάζουν. Ταιριάζει ο αέρας με τις φωτιές και το αντίθετο. Αλλά κάθε ένας είναι σαν το δαχτυλικό αποτύπωμα. Πρέπει να δούμε που έχει την Αφροδίτη του, που έχει τον Άρη του, με τι κάνει εξάγωνο. Με το προσωπικό του αστρολογικό χάρτη. Με το προσωπικό του αστρολογικό χάρτη. Παραδείγματος χάρη, πόσα ζευγάρια είναι εκείνα τα οποία αστρολογικά ταιριάζουν και μετά δεν βρίσκονται ποτέ στη ζωή. Ή το αντίθετο. Ναι. Γιατί φίλοι μου αγαπημένοι, παίζει ρόλο ο αστρολογικός χάρτης, μας δείχνει την πορεία των άστρων και μας συμβουλεύει πώς θα το χειριστούμε. Εσείς πρέπει να έχετε τη γνώση να ξέρετε πώς θα χειριστείτε τον σύντροφό σας. Και εδώ επεμβαίνω να πω ότι παίζει ρόλο και το medium, η διέστηση που έχουμε όλοι μας, αλλά δεν τη βάζουμε να την ενεργοποιήσουμε. Λοιπόν, εμείς θα σας συμβουλεύουμε εδώ και από την εκπομπή του Αλέξανδρου και από τη δική μου, αλλά και από όπου θέλετε, αλλά θα πρέπει εσείς να έχετε τη δική σας γνώμη. Ας πάω όμως στα καρκινάκια, ναι, γιατί λίγο περιμένουν οι καρκίνοι φίλοι μου που λένε ότι δεν τους αγαπάω και δεν λέω πολλά. Επικίνδυνη αυτή η εβδομάδα, φίλοι καρκίνοι. Είπαμε το πλανητικό σκηνικό κάνει πολλά και διάφορα. Η Πανσέληνος δημιούργησε έχθρα εντάσεις, αλλά και διάφορες καταστάσεις και προϋποθέσεις ώστε να βρεθείτε έκριθμοι. Δώστε τόπο στην οργή, μια και ο πλανήτης Άρης καραδοκεί από απέναντί σας να σας φέρει εντάσεις και θέματα. Προτιμήστε αυτή τη δύναμη να την κάνετε ενέργεια καλή, δηλαδή το θυμό που σας δίνει ο Άρης, να τον αξιοποιήσετε στη δυναμικότητα, να πείτε μάλιστα τέρμα, τέλος, δεν προχωρώ. Ωστόσο, η Αφροδίτη στο Σκορπιό αυτές τις δύο μέρες μέχρι 17 και 18 που θα είναι ακόμα, θα ευνοήσει τους περισσότερους καρκίνους να βάλουν σε τάξη τα επαγγελματικά αλλά και τα συναισθηματικά τους ζητήματα. Πάμε στα λιοντάρια που είναι και τα αγαπημένα των περισσότερων. Αν εξαιρέσουμε ότι τα λιοντάρια είναι κάπως στεναχωρημένα αυτό το διάστημα, έχουν μία πίεση και μία ένταση με τον Άρη στον εγώκερο, θα πρέπει να είσαστε ευχαριστημένοι, διότι ο Ερμής αλλά και ο Δίας σας φέρνει πλούτο, ευεργεσίες και καλά πράγματα. Αποφασίστε τι θα κάνετε με άτομα που έχουν σχέση με το προσωπικό σας κομμάτι και ιδίως εσείς που συνεργάζεστε με τον άνθρωπό σας, έχετε δηλαδή από κοινού δουλειές, η ένταση που θα περάσετε θα είναι μεγάλη, μια και το πλανητικό σκηνικό δημιουργείται του είδους καταστάσεις. Ωστόσο, μια υπερκαταναλωτική διάθεση την έχουν από μόνοι όλα αυτή την εβδομάδα, θα τους είναι αυξημένη. Τα καλύτερα όμως έρχονται από την επόμενη εβδομάδα και κυρίως μόλις μπει πολύ καλά η Αφροδίτη στον Τοξότη, διότι τώρα μπαίνει στις 18, αλλά είναι στις αρχές. Πάμε και στους Παρθένους, θα πω τα πρώτα ζώδια μέχρι και Παρθένους και μετά θα μιλήσει το κοριτσάκι μας. Φίλοι Παρθένοι, είσαστε πολύ περίεργοι αυτό το διάστημα και θα ξέρετε ότι οι αναστατώσεις και τα προβλήματα ποτέ δεν ωφέλησαν κανένα. Ο Άρης από τον εγώκερο σας κάνει ετοιμοπόλεμους, αλλά σας δίνει και την ευκαιρία να τακτοποιήσετε και ζητήματα που έχουν σχέση με το οικονομικό σας κομμάτι με δυναμισμό. Βάλτε μπρος, αν χρωστάτε, πρέπει να βάλετε σε τάξη τα δανειά σας, να μπείτε σε θέσεις, σε ρυθμίσεις ή και να αποφασίσετε να τακτοποιήσετε τα επαγγελματικά σας ζητήματα. Μικρά προβλήματα υγείας μπορεί να αντιμετωπίσετε, αλλά τελικά τα καλύτερα έρχονται.
Θα κάνουμε μία μικρή διακοπή σε αυτό το έκτο ζώδιο. Θα συνεχίσουμε και αμέσως μετά μέχρι το τέλος της εκπομπής θα παραμείνεις κοντά μου. Αλλά επειδή η Ειρήνη πρέπει να πάει σε οικονομικό ρεπορτάζ, γιατί μην ξεχνάτε ότι ετοιμάζει πολύ ωραία πράγματα. Τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Λοιπόν, καταρχήν είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Θυμόσαστε που έλεγα στις προηγούμενες εκπομπές που μιλούσαμε για τα ΕΣΠΑ και τα λοιπά, για τις επιδοτήσεις και εντωμεταξύ ήταν όλα αυτά ήταν σε ένα πρωταρχικό, ας πούμε, στάδιο. Mm-hmm. Τώρα φτάνουμε στο σημείο και είμαι πάρα πολύ πραγματικά χαρούμενη, διότι η Ελλάδα βγαίνει σχεδόν από τις πρώτες χώρες, στις οποίες δηλαδή αυτά που τάζουν τελικά οι πολιτικοί στο συγκεκριμένο χώρο, στα άλλα δεν ξέρω, στα ΕΣΠΑ έχουν αρχίσει και τα δρομολογούν και έχουν αρχίσει και συμφωνούν και δηλαδή είμαστε σχεδόν στην πρώτη λίστα, είμαστε στην πρώτη σειρά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό εξέφρασε και ο Υφυπουργός Οικονομίας ο Χαρίτσης σε συνάντησή του με τα μέλη της Επιτροπής της Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κτλ. Και να φανταστείτε ότι η εκτίμησή του είναι στα 16,8 των συνολικών δαπανών που έχουν δηλώσει όλες οι χώρες της ΕΕ. Δηλαδή είμαστε σχεδόν στην κορυφή. Αυτό να πω την αλήθεια δεν το περίμενα. Για Ελλάδα αυτό που περνάμε, δεν ξέρω Βιλίνια και εσύ τι λες, αλλά νομίζω ότι πολύ σημαντικό. Ναι, έχουν αρχίσει εν ολίγης και κινούνται τουλάχιστον εδώ και στα τουριστικά τα θέματα και σε ό,τι έχει να κάνει με την γενική ανάπτυξη. Τώρα από εκεί και πέρα θα ήθελα να πω κάτι, γιατί βγήκε αυτές τις ημέρες. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Έχει βγει η καλλιέργεια που θα σας προσφέρει έως και 12.000 ευρώ τι, το στρέμα. Και η ανάπτυξη του συγκεκριμένου εδώ, δηλαδή για να σας εξηγήσω, υπάρχει ένα δέντρο το οποίο λέγεται, που κάνω συνέχεια λάθος, δεν πειράζει, Παούλο Βνίας. Λοιπόν, είναι ένα συγκεκριμένο δέντρο το οποίο με το που το φυτώνεις μεγαλώνει 3 μέχρι 3,5 μέτρα το χρόνο. Και αυτό το δέντρο από εκεί και πέρα το θέλουν για ξύλα. Το κόβουν δηλαδή και κάνουν από εκεί και πέρα ξυλουργικές εργασίες κτλ. Το συγκεκριμένο αυτό δέντρο έχει και μια καλή, πώς να το πω, είναι ωραίο δέντρο. Βεβαίως. Γιατί από εκεί και πέρα μπορείς να κάνεις ωραίες εργασίες. Σαφώς, πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, πολύ σημαντικό. Απλά τι γίνεται, αν έχεις ας πούμε 10 στρέμματα και το κάθε στρέμμα σου προσφέρει 12.000 ευρώ και αυτό μέσα σε ένα χρόνο, έτσι, είναι φαντάζομαι πολύ μεγάλη επιτυχία. Φαντάζομαι πως όλα αυτά μπορεί να βγάλεις. Γιατί το... Μπαουλόνια. Ναι, μπαουλόνια. Εγώ επειδή έχω γερμανική προφορά, τα λέω τέλος πάντων. Ακούστε Πού τώρα μπορεί όμως. Κανείς να σε βρει, μπορεί να σε βρει στο ίντερνετ να τους και στο ίντερνετ και στο Βεβαίως, Woman και στο Woman Magazine το οποίο... και ετοιμάζει και πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ναι. Το θέμα ποιο είναι τώρα με το συγκεκριμένο εδώ δέντρο, τι γίνεται, δεν θέλει σχεδόν τίποτα, ούτε καν νερό. Ούτε καν νερό. Με βλέπω αγρότησα. Δηλαδή σε το φυτεύει. Να σε δω εσένα αγρότησα. Με τζεμπέρι. Και να βλέπεις και τις μέρες που ευωδιάζουν και βοηθάνε το... Να σου πω κάτι. Φυσικά και υπάρχουν μέρες. Να ξέρετε φίλοι μου ότι ό,τι φυτέψετε σε αύξηση σελήνης, λόγω της ενέργειας της σελήνης, έχει πολύ μεγάλη απόδοση, οπότε όταν το φυτέψετε σε χάσιμο φυγάρι. Απίστευτο. Θα το κάνω. Λοιπόν, θέλω να... Αυτό θα μου το εξηγήσεις εν καιρό στην εκπομπή, θα μου λες και τέτοια πράγματα, γιατί θέλουμε να τα μάθουμε. Τώρα έρχεται χειμώνας, να σου παραδείγματο χάρη. Φίλοι, εσείς που κόβετε ξύλα, ποτέ δεν θα κόψετε ξύλα σε γέμιση φεγγαριού. Μόνο σε χάση. Γιατί θα σου πω, θα σου το εξηγήσω. Η χυμή των δέντρων στη γέμιση του φεγγαριού, επειδή οι ακτίνες είναι σε έξαρση, είναι όρθιες. Μόλις κοπεί το δέντρο, το φύλλο, μαραίνονται και γίνεται φύρο το ξύλο. Φυραίνει. Το έκανε εξάδελφός μου, τεστ, να ξέρεις. Λοιπόν, εσείς που θα κόψετε δέντρα για το τζάκι μόνο σε χάση. Σημειώστε. Να πω κάτι άλλο που θέλω αυτή την εβδομάδα να πάρω φυτά για τον μπαλκόνι μου κτλ. Όσες φορές έχω πάρει, 2-3 φορές δηλαδή, μου χαλάνε. Θα τα πάρεις ήδη φυτεμένα. Και δεν είναι ότι δεν τα ποτίζω. Ναι. Έχω αλλάξει και χώματα, έχω κάνει τα πάντα και μου λέει αυτές και ο Κυπουρός, μου λέει δεν τα φυτεύεις, μου λέει σε κατάλληλη στιγμή. Μάλιστα. Εννοεί για τον καιρό. Όχι, εννοεί για τις μέρες. Για τις μέρες. Θα σου το εξηγήσει η Κατηδίαν. Αυτά, απλά ήθελα να πω ότι ο κορμός, η διάμετρος αυτού του συγκεκριμένου δέντρου είναι 8 με 10 εκατοστά, είναι δηλαδή ένα πολύ μικρό δέντρο, αλλά πάρα πολύ ψηλό, οπότε μπορείς, οι αγρότες θα ξέρουν σίγουρα, οπότε μπορούν στη σειρά να φυτέψουν πάρα πολλά μέσα σε ένα στρέμμα.
και ότι το φύλλο είναι 70 με 80 εκατοστά. Είναι ψηλόλιγνο δηλαδή, λοιπόν, λεπτό, και ναι, μπορεί να έχει πολλά δίπλα. Καλλιεργούνται σε δάφη που είναι βαθιά, δηλαδή όταν λέμε βαθιά, εγώ τώρα τι φαντάζομαι, δηλαδή από κάτω να υπάρχει κάποια υγρασία, να υπάρχει πέδαφος καλό, ναι. Βουνό, να είναι κάπου ας πούμε στο πύλιο και θα φέρουμε εδώ πέρα, ναι, αγάπη μου, μια χαρά, θα φέρουμε γεωπόνο. Μην ωραία, απλά το τρέχουν πάρα πολύ και τελειώνω, το τρέχουν πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα τώρα τον τελευταίο μήνα, έχουν αφήσει τις άλλες καλλιέργειες, γιατί κοίταξε να δεις τώρα 12.000 ευρώ από ένα στρέμμα. Δεν το συζητάω. Πάρα τώρα πολλά λεφτά είναι και νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλο το και αποτέλεσμα. Αυτό για τους ανθρώπους που είναι στην επαρχία, έτσι. Αυτό που έχουν και το χρόνο να ασχοληθούν. Ναι, γιατί εμείς εδώ είναι λίγο δύσκολα. Οπότε την επόμενη φορά θα πούμε κάτι για Αθήνα, για Θεσσαλονίκη. Σαφώς. Η Ειρήνη Σπυρίδη, βέβαια, για σήμερα δεν θα είναι κοντά μας όλη την εκπομπή, αλλά όμως παρόλα αυτά ετοιμάζει θέματα για εσάς και από την εκπομπή της Μεταξύ μας, αλλά και από την εκπομπή Μη Μου Πεις, που κάθε εβδομάδα δίνει την δική της ιδέα και λύση οικονομίας ή έβρεσης χρημάτων, καταπολεμώντας την κρίση και τη δύσκολη οικονομική θέση που βρισκόμαστε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, που με καλείς. Ευχαριστώ πάρα δεν πολύ. Είσαι καλό, είσαι συνεργάτη μου, είσαι βασικό εγώ παιδί της εκπομπής. Έτσι, δεν πειράζει, μπορούσε... Εσύ πάρ' το πώς θες. Λοιπόν, όπως θέλεις. Είμαι συνεργάτη, αλλά σαφώς και είμαι. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πολύ πολύ γρήγορα. Κοντά μας. Εσύ θα παραμείνεις κοντά μας για να κλείσουμε με τα ζώδια τα επόμενα έξι. Θέλω να μας φέρει γλυκά από το υπέροχο μαγαζί της. Βέβαια. Βεβαίως, θα μας φέρει. Και όχι μόνο, θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Τούρτα θα κόψουμε εδώ. Και θα πάμε και σε ένα μαγαζί, δεν ξέρω ακόμη πού, κάπου θα πάμε. Θα το ολοκληρώσουμε. Αμέσως μετά, η Μαρία Πανταζή κοντά μας με την μοναδική πραγματικά καλεσμένη της. Η αγαπημένη Βασιλική Μιλούση είναι εδώ κοντά μας και βεβαίως έχουμε να πούμε πάρα πολλά, όχι μόνο για τις τρεις Ολυμπιάδες που έχει συμμετοχή, αλλά και για μια πολύ δυναμική αθλήτρια. Μείνετε κοντά μας, μην λείψει κανείς. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706. Και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Αχ, πήγα θέση, παιδιά. Με είδατε ότι έτσι αναστηλώθηκα, δηλαδή εννοώ ότι έκατσα λίγο πιο προεδρικά. Γιατί αυτό μου θυμίζει ένα πολύ ωραίο τραπέζι γεύματος που κάθονται, ξέρεις, οι θύνοντες και οι βασιλιάδες και οι πρίγκιπες κτλ. Και μιλάνε τετ-α-τετ. Στη μία καρέκλα, λοιπόν, είναι ο παρουσιαστής της εκπομπής. Στην άλλη είναι τώρα η μοναδική μας καλεσμένη και κυρίως η καλεσμένη από τη μαχητική στήλη με τη Μαρία Πανταζή που ήρθε στην παρέα μου. Γεια σου, μαράκι μου. Γεια σου, και τη Βασιλική Μιλούση, βέβαια. Ένα καταπληκτικό πλάσμα που έχω απέναντί μου. Γεια σου, κοριτσάρα μου γλυκιά. Μία πολύ δυναμική, άσχετα που το άθλημά της δεν είναι στα μαχητικά, αλλά είναι δυναμικότατο και θέλει πολύ γερά νεύρα και μάλιστα για τρεις φορές συμμετοχή σε Ολυμπιάδα. Έχουμε και να ρωτήσουμε μόνο, πάρα πολλά. Ωστόσο, η Βιργινία Λεούση στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, για να μην νομίζετε ότι ξεχνάμε τη ροή, θα μας πει τα υπόλοιπα 6 ζώδια. Πες μας όμως το ζώδιό σου να εμπνέεται για να σου πει λίγο πριν φύγεις. Είσαι Ταύρος. Είναι Ταυρίνα. Τα δύσκολα περάσανε για την αγαπημένη μας. Άμα αυτά ήταν τα δύσκολα. Τα δύσκολα ήταν η Ολυμπιάδα στο Ρίο. Για να δούμε τα εύκολα. Λοιπόν, η Αφροδίτη αύριο φεύγει από απέναντί της. Θα πρέπει ό,τι κάνει σήμερα αύριο να τακτοποιήσει τα συναισθηματικά της ζητήματα. Και γενικότερα τις έρχονται καλά οικονομικά με τη βοήθεια του Δία από την Παρθένα που είχε τόσο καιρό. Μάλιστα. Δηλαδή ότι έσπηρε, τώρα θα το θέλετε να δούμε. Εμείς τις το ευχόμαστε. Λοιπόν, θέλω... Πάμε... Όχι, στο τελευταίο μέρος θα πεις για να... εντάξει, θέλω να μην χάσουμε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν, ξέρω ότι θα βοηθήσω τους τηλεθεατές. Αυτή είναι η αγάπη σου όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά και εγώ να σου πω κάτι, δεν θέλω να μου φύγεις τώρα, γιατί άμα μου τα πεις τώρα θα μου φύγεις. Εγώ δεν φεύγω με τίποτα. Λοιπόν, Βασιλική, εγώ Μαρία θα κάνω την πρώτη βασική ερώτηση
ερώτηση, ξέρεις που τη θέλω πολύ. Ναι, πότε το κοριτσάκι που παραμένεις βεβαίως, η Βασιλική καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ο τρόπος ζωής της, αυτό το άθλημα είναι τα πάντα και αποφασίζει τόσο αφοσιωμένη, εξού και οι Ολυμπιάδες και όλα αυτά, να ασχοληθεί μόνο με αυτό. Σε ποια ηλικία? Μετά τα 18. Μπράβο, γιατί... μεγάλη, δηλαδή. Ναι, αλλά ενώ... πόσο ξεκίνησε? Πω, ναι. Γιατί ήδη είχα πάει σε μια Ολυμπιάδα. 16 χρόνια ήταν η πρώτη μου Ολυμπιάδα. Μετά σταμάτησα όμως για 2 χρόνια. Mm-hmm. Όταν ξαναξεκίνησα λοιπόν μετά τα 18, ήμουν πολύ πιο συνειδητοποιημένη ότι θέλω να το κάνω και ότι αυτό που κάνω το κάνω γιατί μου αρέσει και το αγαπώ. Μπράβο, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Στο Σίδνεϊ, στην πρώτη Ολυμπιάδα που έλαβες μέρος, δεν ήσουν μόνη σου. Ήσουν ομαδικά. Ήσασταν οι κοπέλες ομαδικά. Όχι, ήμασταν δύο κοπέλες από την ενόργανη γυμναστική και δύο άντρες από την ενόργανη, ο Ταμπάκος και ο Μιλισσαλίτης. Α, δεν είχατε κάνει το ομαδικό. Το ομαδικό είναι το ενσάμπλο που ήταν τα κόρτσια που πήραν την πρώτη θέση. Ναι. Α, νόμιζα και αυτό. Ναι. Και η εμπειρία σου από την πρώτη Ολυμπιάδα, όντας 16 ετών. Θεωρώ ότι ήταν η πιο όμορφη Ολυμπιάδα που έχει γίνει ποτέ. Δυστυχώς όμως δεν θυμάμαι και πολλά, γιατί ήμουν τόσο αγχωμένη και είναι τόσα χρόνια πίσω που απλά μου είχε μείνει μια όμορφη ανάμνηση με πολύ μεγάλο άγχος και πολύ όμορφες και δυνατές στιγμές, όπως η λήξη και... Βεβαίως και η έναρξη και όλα αυτά. Ναι. Τι ήταν αυτό που σε όθησε, γιατί πρωταθλήματα και συμμετοχές και διακρίσεις έχεις πάρα πολλές, αλλά τι ήταν αυτό που σε όθησε να πας προς την Ολυμπιάδα? Δηλαδή, θεωρείς ότι αυτό που λέμε ότι αν ένας άνθρωπος, ας πούμε, αν ένας αθλητής καλός δεν πατήσει το πόδι του και εκεί, δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει, ας πούμε, άθλημα, τι σημαίνει υποχώρηση στο προσωπικό σου καθημερινό πρόγραμμα, τι σημαίνει, αν το θέλεις, βαρύτητα για αυτό που κουβαλάς? Είναι ο μεγαλύτερος στόχος όλων των αθλητών, όταν ξεκινάς να κάνεις... Γιατί εκπροσωπείς μια χώρα που λατρεύεις, στην ουσία. Είναι η ιδέα. Ιδέα. Πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι όχι μόνο η ιδέα, είναι και η βαρύτητα όλου αυτού του γεγονότος. Ότι... Και πόσο μάλιστα είμαστε σαν Έλληνες που έχει ξεκινήσει από την Ελλάδα οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οπότε και εγώ σαν αθλήτρια ήθελα, το όνειρό μου πάντα ήταν να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι τελευταίοι όμως Ολυμπιακοί Αγώνες, παιδιά, στο Ρίο, νομίζω ότι τον απόϊχο αυτόν του γκλάμουρου των Ολυμπιακών Αγώνων κτλ. Δεν τον αφήσανε. Είδα δηλαδή κάποια πλάνα που πραγματικά νόμιζα ότι είμαι σε ένα ξένο κράτος που έχω τελειώσει από ένα μπαρ με την μπύρα. Δεν ξέρω, τα είδες και τα λέγαμε το καλοκαίρι και με όλα αυτά και απλά διασκέδαζα. Μου φύγε αυτή η χλειδί που περίμενα σαν Ολυμπιακοί Αγώνες. Μου φύγε αυτό από αυτό που είδα από το θέαμά μου. Δεν ήταν από τις καλύτερες Ολυμπιάδες, αν και το περιμέναμε. Σαν διοργάνωση, γιατί, σαν διοργάνωση κυρίως. Οι άνθρωποι, όλοι και οι εθελοντές προσπάθησαν πάρα πολύ στο να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα, όμως δεν τα κατάφεραν δυστυχώς. Το ξέραμε. Επίσης και η κάλυψη στην φορά Ελλάδα. Που μια λατινική χώρα η κάλυψη στην Ελλάδα δείχνω. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Αντιπροσωπευτική. Δηλαδή, ναι, θέλαμε να δούμε περισσότερους Έλληνες αθλητές και δεν δείχνανε. Όπως και το δικό σου. Όπως και το δικό μου, όπως και το δείξανε. Ναι, δεν μας έδειξαν. Είναι η πρώτη φορά που αγωνιζόμαστε σε τέτοιους αγώνες. Γιατί σε άλλους αγώνες, ευρωπαϊκά και παγκόσμια, έχουμε συνηθίσει να μην μας δείχνουν. Αλλά εσύ όμως δείτε το έργο σας μέσα από τη σειρά που βγαίνετε και τα λοιπά, δεν έχει σημασία αυτό. Είναι τα προολυμπιακά τουρνουά όπως είναι και στα άλλα αθλήματα, όπως στην πάλι, στο εμείς έχουμε μία πρόκριση μόνο, που είναι από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τον τελευταίο χρόνο. Και μετά εσύ πάει τώρα στην Ελβετία που ήταν το πανευρωπαϊκό. Στην Ελβετία ήταν το ευρωπαϊκό, μετά είχαμε το παγκόσμιο που πήραμε την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Α, εκεί πήρες την πρόκριση και έτσι κατέφερες και πήρες την Ολυμπιάδα. Και από το test event που έγινε μέσα στο Ρίο, στον ίδιο χώρο, που έπρεπε να μπούμε από το σύνδετο. Έχουμε βιντεάκια σου που θα δούμε μετά από το test event. Θέλω λίγο να πούμε το εξής. Βλέπουμε έτσι και κάποια μικρά από το αρχείο μας. Θέλω να πω το εξής. Για μία κοπέλα η Ολυμπιάδα κάποια στιγμή, δηλαδή, έχεις πάει 3 φορές η Ολυμπιάδα. Mm-hmm. Αυτό πιστεύεις ότι κάποια στιγμή έχει σημείο λήξης, έχει σημείο τέρματος? Mm-hmm. Θα ήθελες να πας και στην επόμενη και στην επόμενη, δηλαδή προετοιμάσεις για κάτι τέτοιο στο μυαλό σου? Εγώ εύχομαι να σε δω στο Τόκιο πάντως. Μακάρι. Η αλήθεια είναι ότι... Έχω μεγαλώσει, ας πούμε, για το χώρο της γυμναστικής, αλλά παρόλα αυτά θέλω να συνεχίσω. Το σώμα μου ευτυχώς με βοηθάει και μπορώ να το κάνω. Τώρα, αν θα φτάσω εκεί πέρα, χρόνο με το χρόνο θα το δω.
Και γιατί να μην, παιδιά, γιατί... Εγώ νομίζω ότι θα φτάσεις, ότι μιλάω είσαι η καλύτερη που έχουμε. Μα είναι ούτε 30 χρονών. Όχι, εννοώ ότι και σαν παιδί, νομίζω ότι μιλάω σε μια νέα αθλητρία, Ευγενία, εσύ πώς την... Εγώ το βλέπω σαν τάβρο, μιλάς σε έναν τάβρο με πείσμα, θέληση, look. Ο τάβρος το έχει αυτό. Όχι μόνο, δεν εννοώ την κούκλα που είναι, εννοώ και το look. Την άβρα που βγάζει, αυτό που εκπέμπει. Λοιπόν, εμείς το ευχόμαστε και έτσι και ευχηθούμε κάτι. Πότε είναι η Ολυμπιάδα η επόμενη? Το 20 στο Τόκιο. Το 20 είναι πολύ μακριά για να ξέρουμε αν είναι πολύ καλή. Εγώ πάντως εδώ θα είμαι, σας το λέω. Ναι. Καλά, και εγώ εδώ θα είμαι. Οπότε αφού θα είμαστε εμείς, σας το πούμε. Λοιπόν... Θέλω να πω κάτι, Αλέξανδρε. Θέλω να πω ότι η Βασιλική, εκτός ότι έχει εμπνεύσει εμένα σαν αθλήτρια, εγώ δεν εμπνεύστηκα, σίγουρα έχω εμπνευστεί από kickboxer αθλητές, αλλά πάνω απ' όλα τη Βασιλική, γιατί είναι αυτό το γλυκό φλάσμα που βλέπεις. Είχε αυτό το πείσμα που λέει η κυρία Λεούση. Το τσαγανό. Το τσαγανό. Είδα έναν άνθρωπο που προσπαθεί, γιατί δεν είναι. Δηλαδή, είδα φέτος που κάνανε παράπονα για την κοπέλα που πήρε το χρυσό και το χάλκινο στη σκοποβολή, ότι προπονιόταν σε άθλιες εγκαταστάσεις. Δεν έχουν σχέση εγκαταστάσεις. Και εγώ θεωρώ ότι όσο πιο άθλιες ήταν οι εγκαταστάσεις που έκανα προπόνηση, τόσο πιο πείσμονα και δυνάμωνα. Δηλαδή αυτό δεν είναι. Και αυτό πώς θα το επεξηγήσω. Αν δηλαδή έχει πάει στον Άγιο Κοσμά να δει τα μισά όργανα είναι σπασμένα και τα άλλα μισά διαλυμένα. Έχουν βγει ποτέ τα παιδιά σε ένα όργανο να κρίνουν. Να σου πω λίγο κάτι. Οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι και όλοι αυτοί που είχαν και τις κορμάρες και τη δύναμη της ψυχής και τα πάντα. Το ξέρεις ότι αντί για βαράκια είχαν τις πέτρες από τη θάλασσα ή τα δέντρα ή τους κορμούς και κάνανε με αυτό γυμναστική που εμείς σήμερα το κάνουμε με τα ηλεκτροστατικά και τα μαγνητικά και τα τέτοια γυμναστήρια. Εκείνοι που ήταν κορμάρες. Πες μου, είχαν τις πρωτεΐνες και τα αμινοξέα και τα τέτοια, είχαν απλά ακριβώς, ό,τι παράγει ακριβώς. Η φύση και τα λοιπά. Αυτό είναι θέμα στο χαρακτήρα, είναι η θέληση του ανθρώπου. Είναι η θέληση του ανθρώπου. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι, κάνεις τα πάντα για να το καταφέρεις. Και εσύ που θέλεις πάρα πολύ αυτό το άθλημα, γιατί Μαρία, σου έχουμε πολλές φορές τις θυσίες. Ποιες είναι οι βασικές θυσίες που πρέπει. Αχ, μα φτάνουμε πια μαζί. Ποιες είναι οι βασικές θυσίες που πρέπει να κάνεις. Οι βασικές θυσίες είναι το ότι όταν είσαι αθλητής, πόσο μάλιστα στον πρωτοαθλητισμό, είσαι 24 ώρες το 24ωρο. Δηλαδή, μπορεί η προπόνησή σου να είναι 5-6 ώρες την ημέρα, που αυτό αυτομάτως δεν σε αφήνει να έχεις πολύ ελεύθερο χρόνο. Όμως και τις υπόλοιπες ώρες, επειδή είσαι αθλητής, πρέπει να είσαι κάτω από πρόγραμμα. Τώρα δηλαδή, εδώ θέλω να σας αποκαλύψω. Ο ύπνος σου, το φαγητό σου, τα πάντα. Θέλω να σας αποκαλύψω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί. Βέβαια, πολλές φορές μου το έχουν στείλει μήνυμα ότι Αλέξανδρε, λες συνέχεια για την κολύμβησή σου, για τα πρωταθλήματά σου εκεί. Ποτέ όμως δεν έχεις πει για την ενόργανη. Πρέπει να ξέρετε λοιπόν όλοι ότι το πρώτο άθλημα το οποίο ασχολήθηκα στον Άρη Νικαίας, αν το ξέρετε και το γνωστό, για τα πρώτα 7 χρόνια και σε αγώνες έπεσα από τους κρίκους και χτύπησα. Αυτό εδώ το σημαδάκι και από τότε για λίγο καιρό δεν πήγα και μετά, επειδή είχα φανταστεί τον εαυτό μου λίγο πιο φουσκοτούλη και όχι τόσο όπως έπρεπε να ήμουν, γιατί δεν μ' άρεσε μεγαλώνοντας, ήταν η ενόργανη. Και από εκεί ξεκίνησα τον πρωταθλητισμό και μετά μετεπίδησα στην κολύμβηση και τώρα στο building. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι η ενόργανη κατά έξω έχω κάνει πάρα πολύ, πολύ ύπο, πολύ κρίκους, πολλά, αλλά βέβαια ο σωματότυπος μου τότε ήταν πολύ γυμνασμένος, αλλά ήταν αυτό που εγώ δεν μπορούσα να βλέπω όμως εμένα στον καθρέφτη. Μ' άρεσα εμένα στο άθλημα, αλλά όχι εμένα στον καθρέφτη. Ναι. Δεν ξέρω... Αυτό σημαίνει ότι είσαι αθλητής και όχι πρωταθλητής. Υπάρχουν... Ναι, είμαι αθλητής. Ναι, σαφώς. Δεν το καταφέρνει κανείς. Αλλά η ενόργανη πραγματικά σου δίνει πολύ μυϊκή δύναμη. Παιδιά, όταν βαστιόμουν στον Γρηγό, που τώρα ούτε στον ένα δεν μπορώ να κάτσω, ένιωθα τόσο δυνατός. Δηλαδή, οι γονείς μου λέγανε πρόσεχε, ξέρω, δεν καταλαβαίνεις τίποτα από νευρικότητα και δύναμη. Όμως τώρα με αυτά τα κιλά εννοείται ότι άμα σηκωθώ μπορεί να πέσει. Και ο κρίκος. Ναι, αυτό δεν να μας πει λίγο η Βασιλική, ναι, ήθελα. Ναι, πρώτα, Βιλίνια μου. Μην γελάσει ουδείς. Έχω πάρει, κάναμε το πάλε ποτέ. Το πάλε ποτέ. Έχω πάρει πρώτο βραβείο. Μπράβο, Βιλίνια μου. Το έχω και σε φωτογραφίες. Αλλά μην ρωτήσετε πότε. Κάναμε γυμναστικές επιδείξεις τότε στο Καραϊσκάκι και όλα τα σχολεία του προφήτη Λίγη της Καστέλλας. Λοιπόν, έχω πάρει. Γιατί να γελάσουμε. Δεν το έκανες πέρσι. Θα μπορούσα. Λοιπόν, επειδή θα φιλοξενήσουμε ξανά αθλητές από την ενόργανη γυμναστική, γιατί έχουμε πάρα πολλούς, θα μας φέρετε το βραβείο να το δούμε. Θα το φέρω. Ναι, ναι. Το φέρω. Για πες κάτι που γίνεται να και φωτογραφία μαζί, που είμαι 45 κιλά. Εννοείται. Βέβαια. Εννοείται. Εγώ σε έχω ζήσει όμως και πολύ. Εγώ ήθελα να μας πει λίγο η Βασιλική ακριβώς τα αθλήματα που έχει, τα αθλήματα που κάνεις. Σε έχουμε δει στη Δοκό, στο έδαφος. Εγώ ένα σύνθετο, απλά. Ναι. Να μας πει στον κόσμο τι είναι το σύνθετο. Ναι, θα ήθελα να εξηγήσεις. Το σύνθετο είναι όλα τα όργανα.
Υπάρχει, βγαίνει ο μέσος όρος των βαθμολογιών και βγαίνει το σύνολο. Να μας πεις λιγάκι όλα τα όργανα. Είναι το έδαφος, το άλμα που τρέχει στο πατήρα, το δίζυγο των γυναικών, ασύμμετρη ζυγή και η δοκός της οροπίας. Τα γυναικεία όργανα. Τα ανδρικά είναι έδαφος, υποκρίκους, άλμα, δίζυγο, μονόζυγο. Τέλεια. θέλω λίγο να έρθω και έτσι να ρωτήσω και να πάμε να κλείσουμε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι της. Υπάρχουν άπειρα βίντεο όταν κάποιος πατήσει στο YouTube, αλλά επειδή είναι τηλεοπτικός χρόνος και θα επιστρέψω με το να κλείσω τα εξώδια με τη Βιργινία Λεούση, θέλω να δω έτσι μικρά στιγμιότυπα. Θέλω λίγο να μου πεις, γενικότερα υπάρχει διαφορετικότητα, υπάρχει διαφορετική αντοχή, δύναμη και καθημερινότητα από έναν άντρα που είναι στην όργανη γυμναστική από μια γυναίκα? Και όσον αφορά τα ανοίγματα που πάντοτε όταν ήμουν παιδί μου έλεγε που έπρεπε να κάνουμε το σπαγκάτο στον στον ύπο να γυρίσουμε, έλεγα στον δάσκαλό μου, στον προπονητή μου, λέω μα συγγνώμη, μην περιμένει να κάνω αυτό που κάνει η Βασιλική. Εγώ είμαι άντρας, δεν γίνεται να ανοίγω τόσο πολύ τα πόδια μου. Λέω αθλητής είναι αθλητής. Το σώμα υπακούει είσαι άντρας είτε γυναίκα. Λέω μα δεν μπορώ να ανοίξω αγόρι μου στα δύο. Πώς να σου το εξηγήσω αυτό πιο απλά? Δεν είναι εύκολο για έναν άντρα. Μου λέει κάνεις λάθος. Πολλές φορές οι άντρες είναι πολύ πιο ευλίγιστοι από τις γυναίκες. Εσύ όμως έχεις μεγάλη εμπειρία σε αυτό, για να μου απαντήσεις. Υπάρχει διαφορετικότητα, γι' αυτό και είναι και διαφορετικά τα όργανα των ανδρών και των γυναικών. Παρ' όλα αυτά όμως, ευλογησία πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Εμείς στην ενόργανη γυμναστική δεν έχουμε τόσο ευλογησία όσο στην ρυθμική γυμναστική. Αλλά οι γυναίκες έχουν πολύ περισσότερη ευλογησία από ό,τι οι άντρες. Οι άντρες επίσης πρέπει να έχουν. Η Ελλάδα για ανοίγματα. Τα παιδιά της που πάνε στην Ολυμπιάδα γενικότερα βοηθάει, νιώθεις ικανοποιημένη από το πριν και το μετά αυτού του αγώνα και αυτών των προσπαθειών που έχεις κάνει τρεις φορές? Έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και από την πολιτεία και από την Ολυμπιακή Επιτροπή και από τους χορηγούς. Το πιο σημαντικό είναι που η κίνηση που έκανε ο κύριος Καπράλος, ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να δημιουργήσει το υιοθετήσει έναν αθλητή μεχτωρίο, και έτσι βοηθηθήκαμε πολύ από τους χορηγούς μας. Ο δικός μου χορηγός ήταν Στοίχημαν, οπότε με βοήθησε και εμένα να μπορέσω να φτάσω μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί αυτό είναι το σημαντικό για μας. Πάρα πολύ καλά. Να κάνω την τελευταία ερώτηση. Εννοείται. Αφού είσαι μαχητική στήλη. Εντάξει λοιπόν. Θα ήθελα να σε ρωτήσω. Γιατί ένα παιδάκι να έρθει να κάνει ενόργανη? Γιατί καταρχήν η ενόργανη γυμναστική είναι η βάση για οτιδήποτε θέλεις να κάνεις μετά. Γι' αυτό και άλλωστε έχουν κάνει πολύ. Όπως και το CrossFit πλέον. Ναι, ναι. Έχουν ξεκινήσει με ενόργανη γυμναστική. Γιατί ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, διαμορφώνει σωστά το σωματότυπό σου και μετά μπορείς να κάνεις οτιδήποτε θέλεις να ασχοληθείς. Άλλο βέβαια το υγρό στοιχείο. Όταν έχει να κάνει με υγρό στοιχείο είναι πολύ διαφορετικό. Άρα αυτό. Προτείνουμε στους γονείς να φέρουν τα παιδιά. Είναι ένας πολύ υγιής χώρος, ένας όμορφος χώρος. Τα παιδιά ξεκινούν. Θα είσαι εσύ κάπου. Εγώ ετοιμάζω με το Δήμο της Κλειφάδας να ανοίξουμε γυμναστήριο για μικρά παιδιά. Θα είμαστε εκεί. Θέλουμε στα Αιγαίνα, παρακαλώ, να παραβεθούμε όλοι, γιατί μας αρέσει πολύ και αυτό το θέμα. Σου εύχομαι ό,τι και να κάνεις που είναι σίγουρο, γιατί έχει αγάπη και πάθος. Και έχω πει πάντοτε ότι πάνω από την αγάπη, πιστέψτε με γενικότερα, είναι το πάθος. Το πάθος είναι αυτό που μας οδηγεί περισσότερο από την αγάπη να κάνουμε πράγματα. Γι' αυτό και έχω πει και στις προηγούμενες σχέσεις μου ότι αν μου φύγει το πάθος, θα σου φύγω κι εγώ. Λοιπόν, παρόλα αυτά θα σ' αγαπάω, αλλά δεν θα είμαι μαζί σου γιατί δεν θα έχω το πάθος. Λοιπόν, Βασιλική, καλή επιτυχία, κοριτσάκα μου, σε ό,τι και να κάνεις. Μαρία Παντελή, σε ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας. Βιργινία Λεούση μου, άκου τι θα γίνει τώρα, επειδή θέλω να έτσι το φουαγέ από τα Τζόρτζιο να ευχαριστήσω τις κοπέλες μας. Θα ξεκινήσει το τρίτο μέρος με τα 6 τελευταία ζώδια και μόλις φάω δύο γλυκάκια έχουμε να σε συναντήσω. Αλλά θέλω να πω αυτό πριν κλείσεις. Βεβαίως. Με τρεις κουβέντες. Γυρίζω από Αμερική με 4 βαλίτσες μπαούλα. Παίρνω μια φίλη μου να έρθουμε με αεροδρόμιο γιατί έρχεται αυτή πάντα. Μου λέει στέλνω τον άντρα μου με τα μπαούλα. Δεν βρίσκει τον άντρα της και μου στέλνει ποιον νομίζετε? Το Βαλέριο. Το Λεωνίδη. Τον οποίο το βλέπω εγώ ένα παιδάκι, λέω τώρα τι μου τον έστειλε, αυτόν ποιο μου ήταν. Δεν τον έχω γνωρίσει. Του λέω εσύ θα φέρεις βάλεις, αρπάει τη μία, αρπάει την άλλη. Ο πας του κάνω. Ναι. Και με εντυπωσίασε. Είναι που δεν τίποτα, το περιμένεις και ειδικά άμα δεν το ξέρεις. Γιατί είναι λεπτός και κοντός ο Βαλέριος. Ναι, αλλά όμως διαπρέπει. Τώρα. Πού μου τον έστειλε? Τώρα τον είναι. Τώρα. Πριν δεν ήταν έτσι ακριβώς. Ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να τον καλέσεις λόγω βαλιτσών. Λόγω βαλιτσών, κυρία Λεούση μου, στη μαχητική στήλη θα πρέπει να τον καλέσεις. Λοιπόν,
Πάμε να σας αποχαιρετήσω λίγο, να σας φιλοξενήσω στο φουαγέ και να έρθω να ολοκληρώσω αυτή την εκπομπή με τη Βιργινία Λεούση, αλλά και με τα έντυπα τη εκπομπή. Βιργινία Λεούση εδώ. Τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι. Έτσι πάντα. Όλα κι αν τα δώσαμε. Πονάρα. Για μια νύχτα ήταν μόνο η αγάπη και αστρολογικά δεν τελειώσαμε. Συνεχίζεται. Ο κακός ο καμός. Πάμε στους ζυγούς. Αχ, σε βρίσκω πολύ. Έχεις μπει πολύ ένθερμη. Ποπόπο, για πότε έχεις μπει. Μπράβο. Έτσι σε θέλω, τηλεοπτική. Είναι η γενέθλια περίοδός σας, αγαπημένοι μου φίλοι, παρόλο που η εβδομάδα είναι πολύ περίεργη, διότι όπως είπαμε, η Πανσέλινος στο ζώδιο του κρυού ζυγού δημιούργησε πολλά. Εσείς, αν αλλάξετε τα γεγονότα και είσαστε πιο ευδιάθετοι και δεν έχετε μόνο το άσπρο μαύρο, θα σας έρθουν πολύ καλά γεγονότα. Μέχρι τις 24 ο Ερμής είναι στο ζώδιό σας και σας φέρνει πολύ καλά αποτελέσματα μαζί με τη βοήθεια του Δία, που εδώ θα κάνετε και τη διαφορά. Πάμε στο Σκορπιό. Συνετούς και κάπως περίεργους σας βλέπω αυτό το διάστημα, αγαπημένοι μου φίλοι Σκορπιοί. Η Αφροδίτη που πέρασε και τώρα πλέον από τις 18 είναι στον Τοξότη, θα σας δώσει την ευκαιρία να αναθεωρήσετε πράγματα και γεγονότα που έχετε κάνει σε ό,τι έχει σχέση με τον ερωτικό σας τομέα. Ενώ ο ορθόδρομος πλέον Πλούτωνας από τον εγώκερο θα φέρει τα πάνω κάτω, ώστε να είσαστε εσείς εκείνοι που θα κρίνετε σωστά κάθε πράξη σας και κάθε ενέργεια. Η εβδομάδα αυτή δεν έχει πολλά καλά, θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί και να δώσετε λίγο το χρόνο σε δικούς σας ανθρώπους να σας βοηθήσουν. Τοξότης, φίλοι τοξότες, τα πράγματα για εσάς είναι καλά, η Αφροδίτη στον τοξότη από τις 18, αλλά και ο Ερμής στο ζυγό μέχρι τις 24, θα είναι σε πολύ καλή θέση ώστε να πάρετε αποφάσεις σε ό,τι έχει σχέση με δουλειές και με μετακινήσεις. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που θα σας δοθεί, δεν αποκλείεται να κάνετε γνωριμίες που θα σας φανούν χρήσιμες στο μέλλον. Πάμε στους εγώκερους, αντιπροσωπευτικότατος εγώκερος. Εγώ τελικά είμαι εγώκερος ή είμαι παρθένος? Παρθένος παλιά. Παρθένος λέει παλιά. Ένα λεπτό, παρκοϊτσάκι μου. Αφού λένε ότι μετά τα 30 βγαίνει ο οροσκόπος, μήπως τελικά είμαι περισσότερο παρθένος? Όχι, είσαι υγιεινός και έχεις μια ισορροπία μέσα σου. Δηλαδή ο οροσκόπος σου και το ζώδιό σου είναι υγιεινό. Και έχουμε μια ισορροπία. Και εγώ νερά. Έχουμε μια καλή ισορροπία. Ξέρουμε το άσπρο και το μαύρο. Πολλοί άνθρωποι δεν το ξέρουν αυτό. Ναι, και το βλέπουν σαν γκρι. Και βλέπουν διάφορα. Αλλά αυτή την εβδομάδα, φίλοι μου αγαπημένοι, θα είσαστε πολύ προσεκτικοί, διότι υπάρχουν πολλά και διάφορα γεγονότα που εμπλέκονται βάσει τη Πανσελίνου. Η επιρροή τη Πανσελίνου θα είναι μέσα στι 23 του μηνός. Μα χαιρετάει. Ναι, εννοείται. Εκμεταλλευτείτε έξυπνα την κάθε κατάσταση και εσεί θα είσαστε οι κερδισμένοι. Στον ερωτικό τομέα, η Αφροδίτη έπαιξε σημαντικό ρόλο και σας έφερε τα καλύτερα. Πάμε στους φίλους μας, τους υδροχώους, που δεν είναι και λίγοι αυτοί που έχουμε. Ο πλανήτης Ουρανός, ο κυβερνήτης, είναι σε ανάδρομη πορεία στον κρυό και όλο το πλανητικό σκηνικό παίζεται στο ζώδιο κρυού ζυγού. Θα είσαστε πολύ προσεκτικοί για το παρασκήνιο και για τις κακές εξελίξεις πολλών γεγονότων. Δώστε προτεραιότητα στα αισθηματικά σας, γιατί η Αφροδίτη από τον Τοξότη τα ευνοεί απίστευτα. Και πνιγικά να πιω και νερό. Να πιεις και νερό, και αυτό είναι μια χορηγία του Θεούλη μας. Έτσι, που μπράβο. Μας έχει δώσει το πολύτιμο νερό. Λέει ότι ο άνθρωπος χωρίς φαγητό μπορεί να ζήσει. Χωρίς νερό όμως με τίποτα. Αφού είμαστε 70% νερό. Γι' αυτό και η σελήνη παίζει ρόλο στην διαμόρφωση. Ο μόνος που μπορούσε να ζήσει χωρίς νερό ήταν ο Πάνος Κιάμος, που χωρίς νερό έλεγε μπορώ, χωρίς εσένα όχι. Μόνο ο Πάνος Κιάμος αποδείχτηκε στα πρώτα του βήματα, που ήμουνα από τους πρώτους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τζίντζερ. Ο Τζίντζερ είναι ο βοηθός μας. Ναι. Σε παρακαλώ πολύ, Τζίντζερ. Στην σε ευχαριστώ σου. Πάρα πολύ. Να μην ανοίξετε το πλάνο, γιατί δεν θέλει να βγαίνει στην κάμερα. Είναι από τις κάμερες, κρυφό. Ναι. Κούκλος ο Τζίντζερ μου. Τον έχω και στο σπίτι τα Σαββατοκύριακα στον κήπο. Όχι, δεν τον βγάζω έξω, ενώ τον έχω για την περιποίηση του κήπου, τις καθημερινές στην εκπομπή. Για πες. Λοιπόν, φίλοι μου, ηχθείς, εσείς είστε πολύ τάλαντοι, όπως ξέρετε, και καλλιτεχνικό ζώδιο. Αυτή την εβδομάδα παίξτε όποιο ρόλο θέλετε, αλλά να είσαστε πολύ προσεκτικοί. Ο πλανήτης κυβέρνησης σας είναι ανάδρομος ακόμα και θα είναι μέχρι το Δεκέμβριο. Μπορεί να σας φέρει τα πάνω κάτω και άλλα να ελπίζετε και άλλα να έλθουν. Στον οικονομικό τομέα, τις δύο πρώτες μέρες, 17 και 18, κοιτάξτε να είστε συνετοί και να δώσετε προτεραιότητα σε δικούς σας ανθρώπους, ενώ δεν αποκλείεται κάποια γεγονότα που ήδη έχετε βάλει μπρος
να σας έρθουν οι καλές απαντήσεις. Εμείς θα είμαστε εδώ κάθε Δευτέρα, την ίδια ώρα, να τα σε λέμε. Σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και θα λέμε και το εξωτερικό και τα ζώδια της εβδομάδας. Και ό,τι θέλετε μπορείτε να μας κάνετε και ερωτήσεις, γιατί εκτός από το ζωδιακό κομμάτι, σε λίγο θα σας δίνουμε και πληροφορίες για την καλή ενέργεια, για τις κολόνιες των αγγέλων, για τις θάβαρες σας και για βεβαίως τα πάντα. Γεια σας από μένα, αλλά μένω εδώ, δεν φεύγω. Ναι, όχι, έχεις μαζί θα φύγουμε. Εγώ δεν σε έφερα στην αρχή της εκπομπής. Εγώ πρέπει και να σε γυρίσω στο σπίτι. Αυτή δεν είναι η συμφωνία. Λοιπόν, αφού πρέπει να περάσουμε από έναν τελάνο να φάω λίγο και να πιω κάτι καλό. Με καταπληκτική πίτσα πρέπει να σας πω ότι το μαγαζί Τελάνο στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, εκεί λέγεται Ηραίος 2 και είναι στο Παλαιοφάλιρο. Με φοβερό σεφ, τέτοια πίτσα χειροποίητη, τέτοιες σαλάτες και τέτοιες μακαρονάδες δεν έχω ξαναφάει ούτε και στην Ιταλία, στον Ντεπόκολο και Κόκολο. Δεν ευχαριστώ. Με πληρώσει, ναι, το λέω. Όχι, εγώ απλά επειδή πάω στην και τρώω και το έχω εμπεδώσει. Λοιπόν, αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πάρα πολύ ωραία θέματα και πάρα πολύ ωραίες συνεργάτες και στήλες, αλλά και πάρα πολύ ωραίους καλεσμένους. Κοιτάω εδώ αν έχω ξεχάσει κάτι. Είναι η πρώτη χρονιά που βγαίνω με σημειώσεις, γιατί δεν έχω τρελαθεί. Είναι η πρώτη φορά που δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα. Σας αγαπάω πολύ και να θυμάστε ότι αυτή δεν είναι μια σχέση απλή αγάπης. Είναι μια σχέση αγάπης και πάθους. Και αυτό το πάθος είναι που με έχει τρελάνει. Τα λάθη, πολλά, τα πάθη και τα special πληρώνονται. Αυτό, τέλος. Και τα special αν πληρώνονται. Έτσι. Και επειδή εγώ είμαι το special, το πληρώνω. Γεια σας.